Αποστόλη μου. Έλα μου. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Από Μπραχάμι θέλω να σου κάνω, παιδί μου, μια ερώτηση. Είμαι 80 χρονών. Προλαβαίνω να μάθω να πλέκω κάλτσες? Γιατί, δεν έχεις μάθει μέχρι τώρα? Ναι, δεν έχω μάθει και είπε η βούλτεψη ότι οι αντιστασιακές, λέει, πλέκανε κάλτσες και πηγαίνανε στο βουνό να πολεμούνε τα ανταρτόπουλα. Άι, μωρί, τώρα θα τις πάρουμε από το Τεμού, από τους Κινέζους, να έρθουν έτοιμοι, σιγά μην καθόμαστε. Αλλά εγώ θέλω να πλέξω με τα ίδια. Εντέ και καλά, πλέξε το εγκόμιο το δικό μου, άμα θες να πλέξεις κάτι. 3-4 εγγόνια, και άμα μου βγούνε στο βουνό χωρίς κάλτσες, θα τα αφήσω τα παιδιά. Γενικότερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε μία τέτοια τάση. Είχε μία τέτοια τάση. Χρησιμοποιούσε, για παράδειγμα, γυναίκες αντάρτισες, όμως στην πράξη τα κορίτσια που έπαιρναν στο βουνό τα χρησιμοποιούσαν, για παράδειγμα, για να πλέκουν κάλτσες κτλ. Βρε, πάρα από το Τεμού να έρθουν πολλές να έχουν τα παιδιά, έχει προσφορές. Από το Τεμού δεν κάνω διαφήμιση, αλλά πάρα από ένα από αυτά τα ξένα. Δεν τρέπονται λιγάκι, δεν τρέπονται λιγάκι. Τι να πω, παιδί μου, τι να πω, αλίμονό μας. Αποστολής. Ναι. Έλα ρε φίλε. Με λένε Γιάννη, τηλεφωνώ από Χαλκιδά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που σύνθεσαι με τηλέφωνο, αλλά ο Θήμιος μας έκανε λίμα σήμερα. Ανέλπιστο! Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Πρωθυπουργός. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είμαι Πρωθυπουργός, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Α, συγγνώμη, εγώ ήθελα να πάρω τον Πρωθυπουργό, τον κύριο. Λυπάμαι, δεν γίνεται. Λείπει. Να του πω, τέρι αυτός. Εν τω μεταξύ, άκουγα Αποστολή. Το πρώτο σημάδι βλακείας είναι αυτά που λέει εδώ η λύθη αυτή με τις σκούπες και θα. Σκουπίστε με τη σκούπα του Πανορμίτη και κάντε την προσευχή σας στον ταξιάρχη. Ταξιάρχη. Σώσε με. Ένας λαός που είναι τόσο βλαμμένος, τόσο πορωμένος με τις ρισκές και τις μαλακίες, είναι το πρώτο δείγμα βλακίας του. Ένα αυτό. Γιατί καλέ, αυτά είναι χρήσιμα δώρα. Έλα, ρε. Πήγες αρμένη και βίζητα στο γαλάτσι σε αυτά τα παιδιά. Τα τυχαία παιδιά που αγοράσαν αυτό το σπίτι και δεν μπορούσε να πάει μια σκούπα άγια κάτι. Ήτανε τυχαία παιδιά αυτά, έτσι στην τυχαία λεπτά. Ναι, τι ήτανε. Ήταν τυχαία. Ναι, καλέ. Ήτανε λίγο στημένο, ρε. Λίγο, αποκλείεται. Δεν είναι τέτοια. Τέτοια πράγματα ο Μητσοτάκης. Όπως σαν την άλλη την μαλακισμένη που του έλεγε τι κόμινος είσαι εσύ. Αγαπητέ μου, το μωρό. Το μωρό. Που είναι σαν ροφός ο μαλακας. Σαν ροφός είναι ο μαλακας. Είναι θέμα γούστου, συγγνώμη. Κάποιοι γουστάρουν τους ροφούς, ξέρεις εσύ. Α, είναι γι' αυτό, είναι γι' αυτό. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι φίλε μου, Αποστόλη, βλέπεις τον κόσμο. Άμα κάτι έτσι παρατηρήσει τους ανθρώπους, τα ψυχολογικά και την κατάθλιψη. Μια κοινωνία σε σύψη. Και κατά τα άλλα, μιλάς και με κανένα μαλάκα που σου λέει: δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά. Εγώ δεν πήγα. Επειδή δεν ασχολείσαι, μαλάκα, βγήκαν αυτά τα μουνόπανα. Μαλάκα. Με πιάνεις, Αποστόλη μου. Προσπαθώ να μην αγγίζω πολύ. Υψήν νεφέλας η θεή ο Μαρκός. Όξιν αγγέλης λακεδαιμονής. Απ, άρπατη. Ναύς μετέωρος πυρπό. Δεν σε χάλασε. Θέλω να πω ένα σημαντικό για τους ναυτικούς. Στο τρίγωνο Βερμούδων πιο πολύ. Υπάρχει η περίπτωση που εντοπίζει στόχο το ραντάρ. Όπα. Αλλά επειδή είναι στατικός ηλεκτρισμός, ιονισμένη. Α, είναι στατικός. Δεν είναι κινούμενος. Είναι στατικός εκεί. Με τα μάτια δεν βλέπουν τίποτα. Με τα μάτια μιλάμε εμείς και τι λέμε δεν ξέρει κανείς. Ναι, να το ξέρω να. Δεν το ξέρουν αυτό, ότι... γιατί η σιωπή είναι χρυσός, θα το δεις. Όχι, να το ξέρουν όχι. Αυτό, ότι όταν... Μη μου λες όχι και ταράζομαι. Αλλά με τα μάτια δεν βλέπουν τίποτα. Είναι αυξημένος στατικός ηλεκτρισμός. Η φυσική πρέπει να τα βοηθήσουν αυτά. Αλλά επειδή συνήθως το UFO δεν το πιάνει καν το ραντάρ, ενώ το βλέπουν τα μάτια. Και τους F-35 δεν τους πιάνει το ραντάρ. Γιατί δεν λέμε για τους F-35 όχι, και λέμε για το UFO ραντάρ. Μόνο. Αυτό απλά που βλέπετε, ναι. Δεν το βλέπουν τα ραντάρ. Σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει από την Αθήνα στην Άγκυρα και να βομβαρδίσει το παλάτι του Ερντογάν και να φύγει να το πάρουν χαμπάρι. Αυτό θα πέφτει το αεροπλάνο. Τα ξέρουν αυτά, είναι απλά. Καλά. Απλά είναι αυτά, τα ξέρουν, είναι εκπαιδευμένοι, αλλά. Έλα, μωρέ, χαζομάρε τώρα, εγώ δεν τα πιστεύω. Το UFO δεν το πιάνει τώρα. Μεταξύ μα, εγώ να σου πω όλα αυτά θεωρώ ότι είναι και μαλακίες. Όχι, μέσα στο UFO έχει βαρύτητα και άλλα. Ναι, έχει βαρύτητα, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μαλακίες. Όχι, ο ονισμένος ηλεκτρισμός. Δεν ξέρω ποιο ονισμένος ή οξυνισμένος. Εγώ τα θεωρώ μαλακίες. Και το ραντάρ τέλειωσε. Ηλεκτρικό, ηλεκτρικό. Ό,τι είπαμε μαλακίες. Τέλος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με το Αποστόλη, τι έγινε η εκπομπή, τους πήρανε? Ορίστε. Με την εκπομπή με τον Μπαρμπαγιάννη. Ναι, τι. Γιατί δεν τους πιάνω και είναι όλο τραγούδι. Έχει τραγούδι ξένο. Όχι, ελληνικά. Αλλά το να πεις από το άλλο. Αφού εκεί που τα έχουν τα παιδιά και μου δείχνει το ίντερνετ. Με ίντερνετ είμαι παραπολιτικά. 90,1. Κάτι θα έγινε τώρα στη σύνδεση, ποιος ξέρει. Η εκπομπή μεταδίδεται κανονικά. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι τους πήρανε να με. Δεν τους παίρνουν, ούτε αυτοί δεν τους παίρνουν τίποτα. Άπαρτα βουνά. Άπαρτα βουνά. Φαντάσματα.
ήρωες μες τα χαλάσματα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνει ο άλλος σήμερα, μας έχει γαμίσει την ψυχή. Μας γαμίζεται σήμερα. Ο Θήμιος σας γαμίζει την ψυχή για. Ή αυτά που γίνονται σας γαμίζει την ψυχή. Όλα. Άντε, γεια. Έλα ρε κουνούμαλε. Έλα. Θέλω να μου κάνεις τεστ φανατικού ακροατή. Α, τώρα σε έτρωγε. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το μικρό του Μαρκόνι? Σπέντα. Το μικρό σου είπα. Το μικρό. Μου βάλες δύσκολα ρε φίλε. Νομίζω Χαράλαμπος. Όχι. Έχασα ρε. Πολύκαρπος. Α, Πολύκαρπος, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά είπε και το Σπέντζας κάπου σε κάποια βάση. Ναι, είναι Πολύκαρπος Σπέντζας. Τι να σε κάνω, το μικρό σου είπα. Εγώ είμαι σειρματιστής του ναυτικού Σπέντζας, Πολύκαρπος. Όπως λέμε Σπέντζος φίλμα, αλλά με άλφα στο τέλος, Πολύκαρπος. Ναι, έχεις δίκιο, μπέρδεψα, νόμιζα ότι ήταν το Σπέντζας. 1-0. 1-0. Πάμε δεύτερο γύρο. Ποιο είναι το μικρό όνομα του Τεντά? Που? Τεντάς. Έχει γίνει φάρσα με τον Τάδε ο Τεντάς. Ναι, πες μου το επώνυμο όμως, θα με βοηθήσει. Αυτό ήταν ο Τεντάς. Ο Τεντάς. Μου βάζει δύσκολα ρε που. Εμά τι θες να σου βάλω, το Μίλτο Τερερέ και τον Άλκη Πετίνη? Αν θα τα είχε Άλκη Πετίνη. Γι' αυτό δεν στα έβαλα. Έλα, Κωσουλή. Έλα. Σε καλύτερο το Πανελλήνιο από αυτό που γίνει στη Θεσσαλονίκη, ε. Χαμός, ε. Ναι, ναι, ναι. Θα ευχαριστεί όλοι ξαφνικά αυτό το μπουρδέλο που θέλουμε να λέμε κοινωνία. Αυτό το ανταγωνιστικό πράγμα που ακόμα και για να ζήσεις ή να έχεις μια δουλειά πρέπει να πατάς τα κεφάλια των άλλων ανθρώπων. Προκαλεί τέρατα, ε. Είναι πολύ περίεργο. Ποιος να το περίμενε ότι οι πολιτικές αυτές των τελευταίων ετών θα εκτρέφουν φασιστάκια και ρατσιστάκια. Περίεργο. Άκου κάτι πράγματα. Κι εγώ. Πώς γίνεται 15 χρονών, μα 15 χρονών παιδιά που τα μαθαίνουμε να είναι ανταγωνιστικά. Από δύο. Μη μου πεις ότι αυτά έχουν μεγαλώσει σε straight σπίτια. Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα των straight αποστολών. Δεν θέλω να πιστεύω straight, τίποτα τέτοιο. Είναι μια παιδιά που ελπίζω να μην γίνουν φασιστάκια και παλεύω γι' αυτό. Δεν είναι μόνο το straight ή τον gay. Γιατί τα σπίτια των straight βγάζουν καλά παιδιά, ε! Καλά, δεν είναι αυτό το κριτήριο. Προφανώς δεν είναι αυτό το κριτήριο, έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι πώς σοκάρεται όλη η κοινωνία από το πώς γίνεται να είναι από εδώ 15 χρονών ο πατέρας του δουλεύει 14 ώρες τη μέρα και πάλι δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ, βρεγαμισμένη. Δεν μπορεί να την πληρώσει. Κρατάει το πιεσόμετρο κάθε φορά που παίρνει το λογαριασμό. Πώς θες να είναι αυτό το παιδί? Αποστόλου σου έχω πει και παλιότερα, είμαι καθηγητής. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην το θυμάσαι. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα που θεωρώ ότι έχω κάνει πέρα από παιδιά. Σε τι μάθημα είσαι καθηγητής? Είμαι φυσικός. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα ήταν όταν κατάφερα ένα παιδί που ήταν γραμμένο σε αυτά τα φασισταριά, στη Χρυσή Αυγή. Κατάφερα με πάρα πολύ κόπο από εκεί μέσα να τον ξεμπλέξω και τώρα να τον χαίρομαι να κάνει το διδακτορικό του στο εξωτερικό, να έχει κοπέλα, να ζει μια ζωή κανονική, να κάνει όνειρα για το μέλλον του και να μην έχει μόνο μίσος. Τα παιδιά στα 15 έχουν μίσος και τους το προκαλεί αυτό το μπουρδέλο που το μόνο που προάγει είναι ο ατομισμός. Τίποτα άλλο. Έλα ρε. Έλα. Πάλι θα διαψεύσω τον Καλαμούκι. Πριν από μερικά χρόνια κάναμε πλάκα μέσα στο σπίτι, στο σαλόνι, για τους γκέι. Και οι κόρες μου, οι οποίες σπουδάζουν τώρα, δεν μου επιτρέπανε ούτε πλάκα να κάνω. Ούτε πλάκα. Γιατί λένε για τους γονείς. Πολλές φορές οι γονείς πρέπει να μάθουν και από τα παιδιά. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το Ιράν της Ευρώπης. Ζώα, οι παπαδιές. Αντί να συμφωνήσουν με τον γάμο, να αγαπιούνται, να γαμιούνται μεταξύ τους. Και αφορίζουν, κάνουν. Τους είπε κανείς ότι θέλουμε τη γνώμη τους. Δεν ξέρουν, τους έχουμε γραμμένους στα αρχίδια μας. Τους μαλάκες, τους παπάδες. Εν τω μεταξύ, έπεσα τα σύννεφα, ρε. Τέτοιο σκάνδαλο στη Θεσσαλονίκη έφαγε τόσα εκατομμύρια, το άλλο το λαμόγιο εκεί πέρα. Αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν το πιστεύεις εσύ. Δεν υπάρχουν λαμόγια και δεν υπάρχουν αρπαχτές. Δεν υπάρχουν αρπαχτές. Ρε πούστη μου, με στην κυβέρνηση παιδεραστές. Πόσο μαλάκες. Και εσείς τις νεοδημοκράτες ρε πούστη. Ζώα τελείως ρε φίλε. Έλα! Έλα! Τι έγινε, ρε, μια ώρα! Sorry κιόλα, ε! Κάτσε, ρε, σε! Παίρνω ξανά, παίρνω του διάολο! Είπε πάρτε Σιριζέι! Α, είσαι ο Σιριζέος! Περίπου, πήρα, εγώ να πω! Πες! Να κάνω τον αντίλογο! Κάντον! Ναι, τώρα το ξέχασα τόση ώρα, περιμένω, ρε! Τέλος, μαλάκας! Καλησπέρα, λαέ. Έτσι, για να μιλήσω ότι δεν κρατάω τα προσχήματα. Βεβαίως. Άνθρωποι είμαστε. Ανθρώποι. Ναι, δεν ζητώ. Πώς κατατήσαμε έτσι, ρε παιδί μου. Κυκλοφορούμε όλοι με τιμοκαταγολόγους στο χέρι. Τόσο η σκολικοειδίτη, τόσο ο προστάτης, τόσο το πτυχίο της νομικής, τόσο της ιατρικής. Ναι, δεν κατάλαβα. Τι θα κοιτάμε, θα κυκλοφορούμε τις βάσεις στο χέρι. Η βάση εισαγωγής του πανεπιστήμιου είναι τιμολόγιο πλέον. Αυτό πάλι, ναι. Δεν ζητώ. Στο σούπερ μάρκετ, πώς πας και σημειώνεις δίπλα τι έχει για να ξέρεις πόσο μαλάκα πιάστηκες από την προηγούμενη φορά. Αυτή τη λίστα του σούπερ μάρκετ δεν παίζει που να, ένας λαός ξεσηκώθηκε για τη φωτογραφία στο γάλα και όχι. Νικήσαμε, αδέρφια όμως. Νικήσαμε. Ξαναμπήκε η μάνα στο γάλα, στο μπουκάλι του γάλατος. Δόξα.
δόξα τω Θεώ. Νικήσαμε, όχι στην πουστία. Άστα διάλα. Πάντως, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, αυτοί στο πρόγραμμά τους ήταν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η ιδιωτική υγεία, έτσι. Τώρα, αν ο παππούς από την πέρα Παναγιά τη δόθε Παναγιά, ξέρω εγώ, δεν κατάλαβε. Και τον πείσανε ότι τα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι ιδιωτικά, γιατί οι μπαχαλάκιδες, γιατί κοίτασε τι χάλι είναι, γιατί τόνα, γιατί τ' άλλο. Εντάξει, τον πείσανε, σε αυτό τον μπερδέψανε. Αλλά για την ιδιωτική υγεία, ρε παππού, πώς μπερδεύτηκες. Δεν πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά για να πας να σε κοιτάξει ο γιατρός να σου γράψει τα φάρμακα. 10 ευρώ είναι. Πώς δηλαδή, ρε πούστη μου. Και εδώ, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, θα σου πω κάτι πολύ σιριζαϊκό. Δεν με νοιάζει που δεν συμφωνείς, χαίστηκα. Δεν πειράζει. Αλλά για το μόνο που λυπάμαι είναι ότι πια δεν τους λυπάμαι. Κατά τύπη δεν τους λυπάμαι. Λυπάμαι μόνο τον μπαμπάκα μου που έμπλεξε σε αυτή την υπόθεση και με τα 700 ευρώ δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Και όχι τον παππούλι που υποστηρίζει ακόμα Μητσοτάκη. Έλα ρε. Έλα. Δεν θα το πιστεύεις, γι' αυτό που μιλάς τώρα θα σε έπαιρνα. Για το ν***. Για τα φασολάκια. Φασολάκια, ναι. Να σου πω ποια θα ήταν η μαγιά του. Πήγε τώρα να έκανε προσφορά στην κοινωνική κουζίνα του Ρουβίκονα. Τι λέει ρε παιδάκι. Ναι ρε φίλε, ναι. Έχω δει αναρχικούς να λένε παιδιά τον ν***ο δεν τον ήξερα, αλλά από εδώ και μπρος στηρίζουμε τον ν***ο. Ψωνίζουμε όλοι και κάτι τέτοια. Αυτό ήθελα να σου πω και να σου δώσω τώρα και μία πάσα. Είχε βάλει η Αρβίλα πριν δύο μέρες στο ρουκ ζουκ με το κουτσούμπα. Το είχε δει. Ναι, ναι. Ρε φίλε, βάλτε το αυτό. Τι ζώα ήταν αυτά, ρε. Ποδοσφαιριστής, ηθοποιός, τι λέγανε τα στούργελα. Άρε γαμώ, αυτή είναι η νεολαία μας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι το θέμα μας. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, δημοσιογράφος. Τηλεπαιχνίδι. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?